μας λίγο τα γεγονότα της υπόθεσης, πώς έχουν μέχρι στιγμής, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προσαγωγής του υπόπτου για την έκδοση διατάγματος? Εξ όσο γνωρίζω μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι σε εξέλιξη, ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει η ώρα 10.30. Μάλιστα. Λοιπόν, και τι έχουμε μέχρι στιγμής, θέλουμε να μας πείτε, κύριε Στυλιανού, ποια είναι τα δεδομένα της υπόθεσης? Από αυτά που ακούσαμε χθες στο ρεπορτάζ, επρόκειτο για άτομο, 40χρονο, ο οποίος φέρεται να έκανε auto stop, τον πήρε με το αυτοκίνητο η άτυχη γυναίκα και ακολούθως φαίνεται αυτός, για να πάρει τα χρήματα που είχε στην κατοχή της, να της επιτέθηκε και της κατάφερε τραύματα με μαχαίρι. Από εκεί και έπειτα, πώς οδηγηθήκατε στη σύλληψη του 40χρονου υπόπτου? Εντάξει, κοιτάξτε, να πούμε ότι και λόγω της φύσης της υπόθεσης, αλλά και λόγω του ότι βρισκόμαστε στο αρχικό στάδιο της διερεύνησης, πολλά λεπτομέρειες όσον αφορά τα γεγονότα της υπόθεσης δεν θα μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτές. Να πούμε ότι εξασφαλίστηκε μαρτυρία όμως εναντίον του 40χρονου, εξού και έχει εκδοθεί δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του για υπόθεση φόνου εκ προμελέτης, αλλά και για υπόθεση παράνομης κατοχής περιουσίας. Μετά που εντοπίστηκε η 56χρονη νεκρή στο αυτοκίνητο, από μαρτυρίες που προέκυψαν έγινε κατορθωτός ο εντοπισμός του και η σύλληψη του τελικά με ένταλμα σύλληψης η ώρα 7 το βράδυ. Να πούμε ότι χθες αλλά και σήμερα έχουν γίνει και γίνονται έρευνες σε σχέση με την υπόθεση. Έχουν παραληφθεί αρκετά τεκμήρια που θα βοηθήσουν στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης, πιστεύουμε. Σε προφορική του ανάκριση, ο 40χρονος στο παρόν στάδιο φαίνεται να μην παραδέχεται τα όποια αδικήματα, αν θέλετε, του καταλογίζονται. Οπότε εμείς προχωρούμε ούτως ή άλλως κανονικά με τη διερεύνηση. Ναι. Διαδικαστικά έχει παρουσιαστεί στο δικαστήριο, όπου ζητήθηκε η έκδοση διατάγματος κράτησης του. Θα περιμένουμε το αποτέλεσμα και θα συνεχίσουμε και με γραπτή ανάκριση του υπόπτου, αλλά και με λήψη αρκετών καταθέσεων ακόμα, ναι, που θα βοηθήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Από τις μέχρι στιγμής καταθέσεις που έχετε λάβει, κύριε Στυλιανού, προκύπτει ότι γνωρίζονταν τα δύο πρόσωπα, επειδή η γυναίκα είχε σταματήσει, έκανε ότος τόπο ύποπτος και το μετέφερε με το αυτοκίνητό της. Ήταν ένα άτομο το οποίο ήταν γνώριμο προς την 56χρονη? Εντάξει, σας είπα ότι κάποιες λεπτομέρειες καλύτερα να μην αναφερθούν στο πάνω στάδιο. Ίσως αυτά είναι και γεγονότα ή στοιχεία, αν θέλετε, που σε κάποια στιγμή θα κατατεθούν και ενώπιον του δικαστηρίου. Ναι. Το ξέρω ότι κυκλοφορούν διάφορα σενάρια. Προσπαθούμε να διευκρινίσουμε λίγο τις συνθήκες, επειδή ακούστηκαν πολλά. Ακόμη και το γεγονός ότι όταν διαπράχθηκε το φρικαλαίο έγκλημα, ήταν πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή στο χωριό, στον Νίκο Μαραθάσας. Και άκουσαν τις φωνές της γυναίκας. Από εκεί προέκυψε, είδαν κάποιο άντρα να φεύγει από το αυτοκίνητο. Ήταν όντως στο χωριό και έχει προκύψει, ναι, μαρτυρία εναντίον του. Τουλάχιστον φαίνεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Να πούμε ότι έχουν συλλεχθεί αρκετά, πάρα πολλά τεκμήρια. Θα αναμένουμε και τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων. Θα αναμένουμε και το αποτέλεσμα, το πόρισμα της νεκροτομής. Σίγουρα όλα μαζί αυτά τα στοιχεία θα μας βοηθήσουν, πιστεύω, στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στυλιανού, για την ενημέρωση. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλά, καλή συνέχεια. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι. Εγκυμονούσα, τρόφιμος του ψυχιατρίου Αθαλάσσας. Το έχει σκάσει από το Μακάριο νοσοκομείο. Είχε μεταφερθεί την περασμένη Παρασκευή εκεί, γιατί παρουσίαζε προβλήματα, από ό,τι φαίνεται, με την εγκυμοσύνη της. Η Χριστιάνα Γαβριλίλη θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Θα επιχειρήσουμε και σε λίγο να έχουμε και την πρώτη αντίδραση από το Υπουργείο Υγείας σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, είτε το Μακάριο νοσοκομείο.